Μεγάλη άσκηση μαχητικών F-15 από τη Σαουδική Αραβία αλλά και ελληνικών F-16 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες στη Μεσόγειο. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη που είναι στη Σούδα και θα μας μεταφέρει την εικόνα αλλά και τις πληροφορίες του. Μερέ, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την 112 πτέρυγα μάχης από τη Σούδα. Πίσω μου βρίσκεται το ένα από τα 6 σαουδαραβικά F-15, ένα από τα θηριώδη μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν κοινές εκπαιδεύσεις με τα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο της άσκησης Falcon Eye 3. Είναι η τρίτη φορά που διεξάγεται αυτή η άσκηση. Οι προηγούμενες δύο, δηλαδή η Falcon Eye 1 και 2, διεξήχθησαν στην Σαουδική Αραβία και είναι η πρώτη φορά που η Falcon Eye διεξάγεται επί ελληνικού εδάφους, πιο συγκεκριμένα επί ελληνικών εθέρων, νότια της Κρήτης, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και αποτροπής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα ολοκληρώνεται η άσκηση Falcon Eye με τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας. Και αύριο έχει σειρά η έναρξη της άσκησης Μέδουσα 12. Είναι ο συνασπισμός της Μεσογείου, ένα συνασπισμός στρατιωτικών χωρών που αποτελείται από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, που στέλνουν μηνύματα ισχύως και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μηνύματα σταθερότητας, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό της Τουρκίας. Νωρίτερα έκαναν δηλώσεις οι αρχηγοί της πολεμικής αεροπορίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και αρχηγός ΓΕΘΑ, τον οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχετικά προσπάθεια. Αφού σε ευχαριστήσουμε. Greece has also deployed a Hellenic Patriot battery in Saudi Arabia, contributing to the defense and security of the kingdom. It is in the mutual interest of both our countries to take advantage of the excellent momentum we have built in order to increase our interaction even further.